Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα σας έχω ένα jumbo haul. Έχουν ανοίξει τα καταστήματα στην Κύπρο. Έτσι βρήκα ευκαιρία να πάω να πάρω κάποια πράγματα τα οποία χρειαζόμουν. Αλλά επειδή είναι πάρα πολλά, πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Έχω πάρει αυτόν το βάζο. Έχω πάρει αυτόν για το γάλα, το οποίο δεν είχα και το χρειαζόμουν. Έχω πάρει κάποια πιάτα, τα συγκεκριμένα μου άρεσαν πάρα πολύ όταν τα είδα. Είναι αυτόν το μικρό. Είναι το σχέδιο του, είναι λίγο πιο ξεθοριασμένο, φαίνεται έτσι λίγο πιο παλιό, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το μεγάλο. Έχω πάρει αυτόν το ξύλο κοπής, αλλά εγώ θα το χρειαστώ σαν διακοσμητικό. Θα τα δείξω πώς. Και αυτόν το δίσκο. Μου άρεσε πάρα πολύ για αυτός, για διακόσμηση. Και έχουμε πάρει, είναι κάτι ποτήρια, έχω πάρει 4. Είναι αυτά εδώ, μου άρεσαν πάρα πολύ για το χυμό, για το αναψυχτικό, ακόμα και για το κρασί, είναι πάρα πολύ όμορφο. Το επόμενο είναι κάτι καρδούλες. Πήραμε για τον Άγιο Βαλεντίνο, έτσι για μια μικρή διακόσμηση. Τα χαρτομάντιλα είναι πάλι για τον Άγιο Βαλεντίνο. Έχουμε πάρει αυτό για το σκυλάκι μας, τον Μπρούνο. Πρώτη φορά το βλέπω στον τζάμπο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε πάρει αυτή την πρίζα. Αυτά τα σφουγγαράκια. Λέει ότι σβήνει τις δύσκολες βρωμιές από τείχους, πλακάκια, πατώματα. Δεν τα ξαναχρησιμοποίησα, θα τα χρησιμοποιήσω να δω αν είναι ωραία. Αλλά έχω ακούσει πάρα πολύ καλά σχόλια. Και κάτι άλλο που πήρα είναι αυτά που θέλω να τα χρησιμοποιήσω στο τραπέζι κάτω από το πιάτο. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Έχω πάρει 6. Αυτό που το χρειάζομαι στην κουζίνα. Έχω πάρει αυτά τα ποτήρια. Έχω πάρει ακόμα ένα για τον καφέ μας. Αυτό που είναι η καινούργια προσήκη στον τζάμπο είναι ηλεκτρικός διαχυτής αρώματος. Μου άρεσε πάρα πολύ και το χρώμα του. Είναι από ξύλο. Τώρα να δούμε. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Λέει ότι ανάβει και διάφορα χρώματα. Πολύ όμορφο. Έχουμε πάρει αυτή τη γλαστρούλα. Θέλω να τα βάλω στην κουζίνα. Έχω πάρει ακόμα μια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Η γλαστρούλα είναι και πύληνη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή
εδώ είναι η άλλη. Πάρα πολύ όμορφη, μου άρεσε πάρα πολύ. Και γενικά μου αρέσει να έχει λίγο πράσινο στο κουζίνα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα φυτά. Και ένα μικρό. Έχω αγοράσει αυτόν το κυροβίγιο και αυτόν το φωτιστικό, το οποίο ανάβει με μπαταρία και θα το βάλω κάπως έτσι. Είναι πολύ πολύ όμορφο. Έχουμε πάρει μόνο μάντιλα. Δύο συσκευασίες λάχτα. Αυτό είναι το άλλο το ποτηράκι. Έχω πάρει αυτόν το κερί. Λέει ότι έχει άρωμα talc. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει πολύ ωραία. Και γενικά θα έχω ένα βίντεο για βίντεο διακόσμησης. Γι' αυτό ήθελα κάποια πράγματα. Έχω πάρει αυτά τα δύο. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Κάτι άλλο που είδα και μου άρεσε πάρα πολύ στον τζάμπο. Είναι αυτή η φόρμα. Είναι καρδούλα. Εγώ τι θέλω, γιατί θέλω να κάνω ένα cheesecake για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και μου άρεσε πάρα πολύ και λέω καλή ιδέα καρδούλα. Έχω πάρει αυτά, είναι εδώ την καρδούλα. Είναι πολύ όμορφη για διακοσμητικό. Και αυτόν εδώ. Αυτά εδώ τα σοκολατάκια. Αυτά εδώ τα κουλουράκια, τα έχει πάρει ο άντρας μου. Είναι τα αγαπημένα του. Και κάποιες άλλες λιχουδιές φυσικά. Είναι ιταλικού τύπου μπρουσκέτες. Και είναι κάποια chips με ρίγανη. Και επίσης έχω πάρει αυτά τα μαξιλάρια. Είναι σε ροζ, σάπιο μήλο χρώμα. Είπα να αλλάξω λίγο τη διακόσμηση στον καναπέ μου, γι' αυτό έχω πάρει από αυτά δύο. Και κάποια λουλούδια. Έχω πάρει δύο από αυτά. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Και τα συγκεκριμένα κάνω για την άνοιξη. Είναι στα χρώματα μου. Και αυτά εδώ. Έχω πάρει κάτι άλλο. Έχω πάρει αυτό. Το χρειάζομαι για να ψεκάζω τα λουλούδια. Και κάτι που βρήκαμε τελευταία στιγμή και μου άρεσε πάρα πολύ, δεν το χρειαζόμουν φυσικά, αυτό εδώ. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και είναι ξύλινο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτά έχουμε πάρει, δεν νομίζω να έχω κάτι άλλο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου.
Από ό,τι έχετε καταλάβει, θα έχω ένα μικρό βίντεο διακόσμησης για τον Άγιο Βαλεντίνο. Γι' αυτό θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Ελπίζω να περνάτε όμορφα. Γεια σας!